αποθεώσιμότας λιτέστης Θεομήτερος των χειρονιμών τα έρεκα τέπινων και γαρ τον ύμνο των αγγένου εις αναμέλπουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμος. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Εξομολογήστε το Κύριε ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ευχαριστούμε. Οι κατεβαίνοντες εις την θάλασσα εν πίση ποιούντες εργασία εν είδας οι πολλοίς. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τις μέρες εκείνες επιβάντες πλοιάνδρων ή την όμοια λόγια σπίν τους κατά την Ασία τόπους ανοίχνημε. Όντως είναι η μοιραρχιστά που Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος εις τε εταίρα κατήχνημεν εις ειδώνα. Φιλανθρώπος τε ο Ιούλιος το Παύλο Χρυσάμενος επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επελτία τυχήν εκείθινον εχθέντες υπευλάψαμεν των Κύπρων για το ψούσον έμους είναι εναντίους τότε πέλεγος το κατά την κηλικία και μαρτυρία για πνεύσαντες κατήρθαμεν της μοίρα της δικίας. Εκεί ευρώμα εκατόνταρχος δύο Αλεξανδρίνων πλέον στην Ιταλία εν βεβαιώσεν ημάς σε αυτό εν οι καλές δε ημέρες κατηγορούντες και μόλις γενόμενοι κατά την κοινήδων μη προσεόντος ημάς το ανέμου βέβαιωσαν εν στην Κρήτη κατά Σαλμόνι μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν ήρθομεν εις τόπον την ακαλούμενον καλούς λιμένος. Ο εγκύσιν πόλης να σε Σοφία, ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι πάση το πνεύμα της σου. Έχω κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξασαι Κύριε, το καιρό εκείνο εγένετο εν το όχλο επικαλείστε τον Ιησού του ακούει το λόγο του Θεού και αυτός έστως παρά τη λίμνη της Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία έστωτα παρά τη λίμνη δε αλλοίς από βάντες από αυτόν απέπνιναν τα δίκτυα μη βάζετε εις το πλοίο. Ή εν το πλοίο ή ο Σίμωνος ερώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων. Και καθίσα σε δίδασκε εκ του πλοίου του σόφλου. Εν ειρήνη του Κυρίου Δαϊτώβε, υπέρ της άνωπεν ειρήνης τρίας των κυβερνημάτων του Κυρίου Δαϊτώβε, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Αποστόλου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊτώβε, υπέρ του έψευου συμμονεύρους πάσαχης και εξουσίας εν το κράτημα του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου στρατού του Κυρίου Δαϊτώβε, υπέρ του Αγιαστήνε το ίδρο τούτο τη δυνάμει και ενεργία και πεφτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δαϊτώμε. Υπέρ του διαφυλάτιστε την αυτά από την στερεάν και ασυνή εν το έχει αυτή κυβερνητήτε και οικιαστή το σωτήραν ημών Χριστό του Κυρίου Δαϊτώμε. Υπέρ των εν θαλάσσης καλώς λεόντων και μακρόπαινε πορευωμένων του Κυρίου Δαϊτώμε. Υπέρ του ρηστήνε ημάς ο βάσης θλίψε όργης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δαϊτώμε. Αντιλαμβούσασον ελέησον διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη σε απόξου δεσποίνης ημών Θεότο και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου σε πάση τη ζωή ημών το Θεό παραπόμεθα. Ότι πρέπει στην πάσα δόξη τιμή και προσχή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και την πάση μόνο Κύριο πλήνωμε. Σίγαρη ο αγιασμός του ψυχού του σωμάτων ημών. Την δόξα και ευχαριστία και προσκύνη σε ένα πέμπρο στον Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγία και αγαπώ και χαρτιά σου πνεύματι
γη και Άγιε Χριστός αιώνας, ο Θεός. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την πληρανομία σου. Τόσον φυλάτο για του σταυρού σου πολίτε μα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο. Και τόσον φυλάτο για του σταυρού σου πολίτε μα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στην βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο. Και τόσον φυλάτο για του σταυρού σου πολίτε μα. Σώσον δωρεόν αξίωση μα πίσω και αυτό και παρθένε. Παρεώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα εις ελπίδη λαμβάνωση την ευλογία σου αγαπή. Του Κυρίου δεηθώνε ελέησον. Σε Κύριε δοξάζομαι τον Παντοκράτορα και Παντεχνίτην Δημιουργών. Όν υμνή και δοξάζει πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας. Σίγαρε πίσα στον ουρανό και την γη και την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Σύ διαχώρησας αναμέσω της ξηράς και αναμέσω του ύδατος και εκάλεσας την ξηρά γη και τα συστήματα των ουράνων εκάλεσας θαλάσσας. Σύ έθου τη θαλάσσι νεύχος συναυτής αυτής. Ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσας και διαπυλών έφραξας αυτήν και όρια έθηκα σ' αυτή και κλήθρα προς το μη επαναστρέψε και καλύψε την γη. Ούτως ο φιλάνθρωπος σωτηριμών και το πλοίον τούτο ευλογήσε ως αυτού εστίν εν την πρόρα και εν την πρίμνη και εν το κήτη, την τρόπη και το πηδάλι, τας μηχανάς και τας έλικας, τας αρμογάς και τα υποζώματα, τα καταστρώματα και τους ιστούς και ταύτα πάντα ασυνείται και αραγή διατηρήσει. Ούτω γάρι κυβωτός, η κατά το σώμ πρόσταμα καταξεβαστήσα, της η ευλογία των υδάτων περιεγένετο και των δίκαιων νόε και τους μεταυτού επί του κατακλυσμού διεσώσατο. Κύριε των δυνάμεων, διάταξον της αγγέλης, της επί τας τέσσερας της γης γωνίας εστώσει και τους τέσσερας κρατούντας ανέμους, ή να μη ποτέ αδικήσωση την θάλασσαν, εφήν αν μέλη πλέην το πλοίον τούτο, διαφύλαξον δε τους άνδρας και τα πληρώματα αυτού, των πλοίαρχων και πάντα στους εργαζομένους εν αυτό και ταξιδεύοντας δι' αυτού και δώσ' αυτής φύλακα άγγελων αγαθών και ειρηνικών. Ναι Κύριε, πίσον με θυμών και το συνευχομένον ημί πάντων πλούσια τα ελέησου, ότι εσύ δα ψηλός παρέχεις πάση της επικαλουμένης σε εν πίστη τάτε πνευματικά και υλικά αγαθά σου κατά των πλούτων της Χριστότητος και της χάριτος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού δε δοξασμένος εσύ συν το Αγίο και ζωπιό σου πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός επίσημον δόξα σοι. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννη Βαπτιστήν και ο Ραμισάμινος, δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αρτεμικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων ευκουρανίων Θείων Αίλων δυνάμενος ομάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίων ενδόξων μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων και Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης,
Πλαγιέν δόξου μάρτυρος αγαπήρ και των συναυτών, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των αγιπάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Βοήθειά μας και καλά ταξίδια. Καλά τα πάτε λεφτά. Μιλάτε ως εντύπωμας. Και ο κύριος Δημενάρχης, που είναι ο φύλαξ, ο Δημένος, και ο κύριος Σπανός, που είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Όλοι θα είστε ευλογημένοι από το κύριο. Και ο καπετάνιος βέβαια. Να είστε όλοι ευλογημένοι και ευλογημένοι από το Μισάκι. Πρώτος, εδώ, Γιάρκος Papá. Papá. Papá.
Από τις πρώτες λυκειακές πόλεις. Κατά τη διάρκεια της λυκειακής διοίκησης του Βασιλείου τότε, εδώ, ήταν μία από τις σπουδαιότερες πόλεις που είχε 3 ψήφους στην Ομοσπονδία, να την πούμε έτσι, ή στο Συμβούλιο της Πόλεως. Παρόλο που η ιστορία των Μύρων και οι πρώτες ανασκαφές δεν είναι γνωστό πότε έγιναν. Από μερικά μνημεία και από βράχους λαξευμένους εις τους βράχους και επιγραφές που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, φαίνεται ότι ο πρώτος επικισμός εδώ πρέπει να έγινε τον 5ο π.Χ. αιώνα. Στο 18 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Γερμανικός και η γυναίκα του, η Αγρυπίνα, επισκέφτηκαν τα Μύρα το 60 μετά Χριστόν. Υπάρχει μία σύντομη 60 μετά Χριστόν. Υπάρχει μία σύντομη... Πού είμαστε? Μία επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τη Ρώμη. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν
δόθηκε ο τίτλος της, στην περιοχή αυτή για να γίνει μια Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου και ειδικά τον 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν, τα Μοίρα έγιναν κέντρο θρησκευτικό και διοικητικό. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Άγιος Νικόλαος έγινε, εξελέγη και Μητροπολίτης Μοίρων εδώ και ήταν φημισμένος κατά τη διάρκεια της ζωής του για τα πολλά θαύματα τα οποία έκανε στον χώρο αυτό. Το ελληνορωμαϊκό θέατρο των Μοίρων, το οποίο έχει 35 σειρές καθισμάτων, ναι, κερκίδες. Η εξέδρα φαίνεται από τις επιγραφές ότι από ό,τι παρέμεινε ότι η εξέδρα είχε μία θαυμάσια διακόσμηση τόσο η εξέδρα όσο και ο χώρος που εκάθονται οι θεατές. Το θέατρο βρίσκεται σήμερα σε μια πάρα πολύ αξιόλογη καλή κατάσταση. Επίσης είναι εδώ πέρα τα ξακουστά λυκιακά μνημεία, δηλαδή οι τάφοι που είναι λαξευμένοι στους βράχους. Εμείς τους χαρακτηρίζουμε σαν επίσης θαλάσσιους ή ποταμίσιους, σαν μια θαλάσσια ή ποταμίσια νεκρόπολη. Η νεκρόπολη αυτή που φτάνει μέχρι τη θάλασσα ξαπλώνεται από ανατολάς προς δυσμάς του θεάτρου. Οι τάφοι της ούτω καλουμένης θαλάσσιας νεκρόπολης βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του λόφου. Παρόλο που διαφέρουν όσον αφορά το σχήμα τους και το μήκος τους και την διάταξή τους, οι περισσότεροι έχουν χαρακτήρα ενός οίκου, ενός σπιτιού δηλαδή, το οποίο θα μπορεί να κατοικηθεί. Βλέπουμε το θέατρο των Μοίρων εδώ που είναι τόσο μεγάλο και αξιόλογο όπως φαίνεται, και σε κάθε αρχαία ελληνική πόλη υπήρχε το θέατρο, και στην πόλη της Ρόδου υπάρχει, και στη Λίνδο υπάρχει, και στην Κάμιρο υπάρχει, και παντού, και στην Ιαλισσό υπήρχε, και σε όλες τις ελληνικές πόλεις που ήσαν απλωμένες όλη τη Μεσόγειο. Αλλά όταν ακούμε θέατρο, δεν είναι αυτά τα θέατρα που είναι πραγματικά θέατρα σήμερα. Το θέατρο την εποχή εκείνη ήταν σχολείο, μορφωτικό μέσο. Εμόρφωνε τους χαρακτήρες και ψυχαγωγούσε τους ανθρώπους με τη συστή έννοια, όχι τώρα που είναι ξετσίποτα όλα και αδιάντροπα. Γι' αυτό με το θέατρο μαζί ήταν και η προσευχή. Παντού ήταν συνδυασμένα, είτε στο θέατρο, είτε στο στάδιο, είτε παντού. Ήταν πρώτα η προσευχή, ήταν όλα συνδυασμένα με την πίστη, με την θρησκεία. Τέτοιος λαός υπήρξε ο λαός μας, ο ελληνικός. Και αν ακούμε και τη λέξη ρωμαϊκά, οι Ρωμαίοι που ήρθαν μετά και κατέκτησαν την Ελλάδα και του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα βασίλεια, πήραν τον δικό μας πολιτισμό και έβαλαν και αυτή τη δική τους. Διότι με κατέκτησαν τους Έλληνες υλικά, στρατιωτικά, αλλά κατεκτήθησαν πνευματικά από τους Έλληνες. Και ο πολιτισμός τους έγινε ελληνικός πολιτισμός. Η γλώσσα τους ήταν ελληνική, η παιδεία τους ήταν ελληνική, η ψυχαγωγία τους όλα ήταν ελληνικά. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ήταν μισά και μισά. Ό,τι καλό είχαν οι Ρωμαίοι ήταν επηρεασμένο από το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό. Και βλέπουμε τώρα και τους τάφους απέναντι, που δείχνουν ότι ο μεγάλος σεβασμό που είχαν στους νεκρούς των, βέβαια
οι πρόγονοι μας, αλλά και την πίστη στην αθανασία, στην αιωνιότητα, ότι μετά θάνατον συνεχή υπάρχει ζωή. Αν και οι δολολάτες, αυτό το πράγμα το πίστευα. Λοιπόν, που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβάτη μετά από το θάνατο, λέει, σβήνει ο άνθρωπος, δεν έχει ψυχή και χάνεται, και ότι θα ζήσουν μόνο 144.000. Τέτοια μεγάλη στενοκεφαλιά δεν μπορεί να υπάρχει. Από τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους που γεννήσαν και γεννιούνται, μόνο 144.000. Αυτός είναι ένας συμβολικός αριθμός της Αποκαλύψεως, που υπάρχουν κι άλλοι πολύ συμβολικοί αριθμοί. Άρα λοιπόν η ζωή συνεχίζεται, και αυτό το βλέπουμε και στους αρχαίους προγόνους μας, με τους τάφους αυτούς, τους μεγαλοπρεπείς, που κατέβαλαν κόπο, χρόνο και έξοδα να κάνουν τέτοια έργα τέχνης. Ακριβώς για να δείξουν την πίστη και το σεβασμό στη μεταθάνατο ζωή. Για τη διαφορά ότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε βεβαίως σε αυτή τη συνέχεια, αλλά πιστεύουμε και στην Ανάσταση των νεκρών, κάτι που δεν το ήξεραν οι δολολάτρες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα τους μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού και των νεκρών. Και τότε εκείνοι εκεί κόμπιασαν. Δεν μπορούσαν να τον παρακολουθήσουν περαιτέρω, και οι πολλοί είπανε ακουσόμεθά σου και πάλι, αλλά κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο μετέπειτα Άγιος και πρώτος εκ των πρώτων ιεραρχών των Αθηνών, και οι Δάμαρης, του είπαν θέλουμε να μας μιλήσεις περισσότερο. Τον είδαν ιδιαίτερος, κατηχήθησαν και έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί της Αθήνας, η οποία ήταν τότε το κέντρο του πολιτισμού, του κόσμου ολοκλήρου, το κλινόν άστι, το ένδοξο, η ένδοξος πόλης δηλαδή, η Αθήνα. Και όλα αυτά αποτελούν τις ακτίνες, ας πούμε. Το κέντρο ήταν η Αθήνα, στην αρχαία εποχή μιλάμε, και όλες οι πόλεις, οι ελληνικές, σε όλα τα μέρη, στην Ανατολική, Μεσόγειο, παντού που υπήρχαν, ήταν η συνέχεια του πνεύματος αυτού του αρχαίου, του ελληνικού. Και μετά, όταν ήρθε ο χριστιανισμός βέβαια, ο αρχαίος ελληνισμός ήταν η αγριέλεος, η αγριοελιά, και εμπολιάστηκε με το πνεύμα του Ευαγγελίου και έγινε η καλλιέλεος, η ήμερη ελιά. Άρα η ρίζα όμως είναι μία. Ο αρχαίος ελληνισμός και ο χριστιανισμός μαζί είναι η συνέχεια, είναι πλέον αυτό που έχουμε σήμερα, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Το κέντρο πάλι είναι ο ελληνισμός, η Κωνσταντινούπολη. Στην περίπτωση του χριστιανισμού είναι η Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα βέβαια, όπου γεννήθηκε ο Χριστός, έκαμε τα θαύματα, του σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθη, αλλά η Κωνσταντινούπολη είναι το επίσημο κέντρο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό σήμερα πασχίζουμε όλοι μας και σφίγγουμε την καρδιά μας και ερχόμαστε και εδώ και εκεί και πληρώνουμε για να δούμε τα δικά μας έργα των προγόνων μας, και στην εκκλησία ακόμα θα πληρώσουμε για να μπούμε, να δούμε, να προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Σφίγγουμε την καρδιά μας, γιατί να ερχόμαστε εδώ να δίνουμε το παρόν, ότι είναι δικά μας αυτά τα μέρη, μέχρι να βοηθήσει ο Θεός σιγά σιγά με τον ένα τρόπο με τον άλλο να ξαναζήσουν πάλι αυτά τα μέρη, αυτό το πνεύμα, το ελληνοορθόδοξο, θα το πούμε πια, ή το ρωμαϊκό, η ρωμιοσύνη, με την αρχαία σοφία και τον πολιτισμό και με τον χριστιανισμό, να συνεχίσει να υπάρχει σε αυτά τα μέρη, τα ιερά και τόσο ιστορικά. Πράγματι, εδώ στα Μοίρα αισθάνεται κανείς μια ιδιαίτερη ευλογία όταν βρίσκεται βέβαια, και γυρίζει και βλέπει και τα μέρη αυτά, τα αξιοθέατα, όχι να πιάνουμε στα μαγαζιά. Αυτό είναι μια κακή συνήθεια των Ελλήνων. Όπου πάνε τα μαγαζιά είναι. Τα μαγαζιά πρέπει να είναι τελευταία. Πρώτα πρέπει να πάμε να δούμε αυτά τα δικά μας, τα αξιοθέατα, τα οποία είναι δικά μας. Στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή όταν πάμε, θα πρέπει πρώτα να πάμε να δούμε την Αγία Σοφία και το Πατριαρχείο και ό,τι άλλο μπορούμε, γιατί είναι τόσα πολλά. Και στο τέλος να πάμε και στα μαγαζιά, όχι να πηγαίνουμε στη κλειστή αγορά για τα δερμάτινα ή άλλα πράγματα, και να μην πάμε στην Αγία Σοφία ή στο Πατριαρχείο, που είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, εκεί που γίνεται το Άγιο Μύρο, με το οποίο μυρωνόμαστε όλοι. Να προσκυνήσουμε, να φιλήσουμε το χέρι του Πατριάρχη.
Έτσι πρέπει να γίνεται και τα λέω τώρα, είναι μια ευκαιρία, να ακουστούν και να ξανακουστούν από όλο το 12μισιακό λαό. Όταν πηγαίνουμε σε τέτοια μέρη, πρώτα θα πηγαίνουμε να βλέπουμε αυτά τα μνημεία της πίστεως και της παραδόσεως μας και της ιστορίας του γένους μας ή του έθνους μας, διότι δεν είναι το κράτος, αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγεται Ελλάδα, αυτό είναι μια μπουκιά. Το έθνος, το γένος είναι πολύ μεγάλο, είναι απλωμένο σε όλο τον κόσμο. Παντού είναι ο ελληνισμός και η ορθοδοξία απλωμένα. Σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ασία, παντού. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τις ρίζες μας και τις πηγές μας για να καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει η λέξη ταυτότητα για την οποία γίνεται θόρυβος. Η ταυτότητα δεν είναι μόνο το μικρό αυτό δελτίο που γράφει το όνομά μας και λοιπά, και θέλουμε να γράφει και το θρησκευμό και την υπηκότητά μας και δίκαια το θέλουμε, έτσι είναι το σωστό. Αλλά έχει μια γενικότερη έννοια, θα τη δούμε την ταυτότητα με μια ευρύτερη έννοια. Η ταυτότητα μας είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, που πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από τα άλλα μέρη της Ευρώπης, έρχονται και διαβάζοντας τις πέτρες όλα τα ελληνικά τα αυτά, ξέρουν τι θα πει ελληνισμός και τα διαβάζουν, τα βιβλία ξέρουν. Και ξέρουν ότι ο ελληνισμός είναι κάτι το ανώτερο, κάτι το μοναδικό. Και εμείς λοιπόν το ίδιο να αισθανόμεθα υπερήφανοι και όχι να είμαστε μειονεκτικοί, κομπλεξικοί και να θέλουμε να μιμούμαστε ό,τι το ξένο. Από τα ξένα θα μιμηθούμε ό,τι είναι σωστό και ωραίο. Όσα είναι λάθος δεν θα τα μιμηθούμε. Αυτά είναι. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Για τους τάφους δεν ακούσαμε. Τάφη, ναι, ασκητών, όχι. Τάφη των αρχαίων προγόνων μας που ζούσαν σε αυτά τα... Και εκεί πάνω είναι η Ακρόπολης. Σε κάθε αρχαία πόλη υπήρχε η Ακρόπολης, το θέατρο, το στάδιο, η τάφη. Τέτοιους τάφους εδώ η ηλικία έχει πολλούς, έχει και στη Μάκρη. Φετιγέ το λένε οι Τούρκοι τώρα τη Μάκρη. Και εδώ εχθές από το... Αν αντίθελο μέχρι να έρθουμε, εγώ είδα δύο τάφους τέτοιους στα βουνά πάνω. Και κάτω στον αντίθελο έχει δύο. Και στο Καστελόριζο έχει ένα. Που δείχνει τη συνέχεια και την ενότητα του ελληνισμού. Ήταν παντού, όπως είπα, ο ελληνισμός. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank you.
Εδώ καθώς βλέπουμε το χάρτη, περίπου βρίσκεται η Ρόδος, απέναντι είναι η Μαρμαρίδα και καθώς περνάμε όλα αυτά τα παράλια, τα μικρασιατικά και φτάνουμε όλα αυτά και φτάνουμε μέχρι εδώ που είναι η Τερίκοβα. Θα προχωρήσουμε λιγάκι και είναι η Αντάλια, ύστερα προχωράει η μικρασιατική ακτή, η Παμφιλία πλέον εδώ και φτάνει μέχρι τα παράλια απέναντι από την Κύπρο. Αυτή όμως τη στιγμή βρισκόμαστε εμείς στον χώρο εδώ των Μύρων. Τα Μύρα είναι μια πόλη όπου είδαμε και τον τάφο του Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον Αντίφελο που είναι ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο. Και είναι ακριβώς εδώ που δείχνει το δάκτυλό μου. Είναι λίγα χιλιόμετρα πριν το Φίνικα. Καθώς ανεβαίνουμε όμως τα παράλια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένες πόλεις, όπως βλέπετε εδώ, Όλυμπος και Φάσιλης, με ελληνικά ονόματα. Φάσιλης, να πούμε ότι είναι μία αποικία των Λινδίων, οι οποίοι ήρθαν εδώ και εγκατεστάθηκαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Λίνδη ήταν ναυτική και η Λίνδος αποτελούσε μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Υπάρχουν πολλά ονόματα ελληνικά εδώ πέρα, μεταξύ των οποίων βλέπουμε την αρχαία Απολωνία εδώ, βλέπετε, η αρχαία Απολωνία, όχι μακριά από τον Αντίφελο. Καθώς όμως πηγαίνουμε δυτικότερα προς την Ρόδο επιστρέφοντας πάλι, βλέπουμε την πόλη που σήμερα ονομάζεται Φετιγέ, δηλαδή η Μάκρη, και πλησιάζοντας εδώ στο χώρο αυτό βλέπουμε και τον ποταμό τον Ξάνθο, ο οποίος ανεβαίνει, έρχεται από μέσα από τα βουνά και εκβάλλει στο πέλαγος, στο Λυκειακό πέλαγος. Εδώ δίπλα στον Ξάνθο ποταμό δεν φέρεται στο χάρτη, είναι το Λιβύσι που επισκεφτήκαμε άλλοτε και τα Πάταρα που είναι η γενέθλια πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά εν ολίγης έτσι για την ακτή, την περίμετρο της Ανατολικής Μεσογείου που πιάνει την Παμφιλία και πιάνει και τη Λυκία και έχουμε όλες αυτές τις ωραίες παραστάσεις εδώ. Ελέησα τη μας ο Θεός και το τον έβγαλε ως
Των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των προχωρώντων, τα δώρα τα αυτά και συμμετεχόντων, το ιερό προσκυνήματι τούτο. Γεωργίου ιερέως προσβητέρας τέχνων και εγγονών, Ελευθερίου ιερομονάχου, πανέναρχων και συγγενών, Θεοδόρου σύζυγου τέχνων και εγγονών, Γεωργίου Κυριακής, Νικολάου Παύλου, Αριάδης, Αρτέμιος, Ελευθερίου, Ευαγγελία, Διονυσίας, Αντωνίας, Τρισάνθης, Αρτέμιος, Τσαμπίκα, Σιζίου, Μιχαήλ, Τέκνο, Πανέα και Αδελφών, Παναγιώτα, Σιζίου, Τέκνο, Γέγγονων. Υπερηγίας και ευλογίας και φωτίσας και αγωνοστάσεως, Ζωστόμου, Ιερομονά, Παναγιού, Ιερομονά, Σοφίας, Τέκνο, Γέγγονων. Υγείας και Θεία Δευτείας υπέρ αυτών είπαμε. Και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων. Ειρήνη Πάσχε και το Πνεύμα της Υιού ασύ θαλάσσιμον το Κυρίο. Δέσποτα Πολιέντες και Ιησού Χριστέ αθέσιμον της ζωής Παναχάμπη και την Θημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία δυνάμει το κοινή και ζωής των Ιησούς των Τιμίων. Επουρανή ότι να ήλον δυνάμει να σωμάτουν και εσείς του τιμίαν δόξου προ τύπου προδρόμου για τους ποιόν. Αναγίων ενδόξων και πανεφύρων αποστόλων. Αναγίων ενδόξων και πανεφύρων αποστόλων και εσώτα του κορίτσιαν πέτρου και πάντα. Αγίων ενδόξων και πανεφύρων αποστόλων και ευαγγελιστού. Επιστήθειου φίλου Παρθένου, αγαπημένου Ιωάννου, του Θεολόγου, του Αγίων ενδόξων και πανεφύρων αποστόλων του Μαθαίου. Πανεναγής μεγάλων πατέρων, ημών και κομμουνικών διδασκάλων και ιεραρχών βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ιωάννου του Στόμα Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελλήνου Στατρίου του Ελλήνου Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Εμμύρης Κυρίωνος Μπισκόπου Τρεμισμόντος Αντλαχή Βισκόπου Ικονή και Νικταρή Βισκόπου Ενταπόλες Ενθωματοδόν Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως του Ομολογητού των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Αγίων Δόξων Πρωτομάρτυρων και Αρχιδιακόνου Στεφάνου της Αγίων Ενδόξων Πρωτομάρτυρων και εις Αποστόλου Φλέθνης των Αγίων Ενδόξων και Μαρτύρων Γεωργία του Καπέου Πόρου και Δημητρού του Μητροδίου του Θεοβαρντήρα μας και του Αντιλάτου Μινάδου του Ματουργού και των Ιεραμαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Διευλασίου της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Ευθυμίας της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος του Ασοχονίδου του Χριστού Εκατερίνης της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Τριτόρου Ειρήνης του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρου Νικράντου Μονασίου του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμου του Θεού Σύγκριτου Φορντατέρου Μιμών του Ασυγιατέρου Φόρμα του Σιμών Χριστοδούλου του Θαματουργού του Σύγκεται Φόρβο, του Σιμών Ιωαννικίου του Μεγάλου, των Αγίων και Βηγαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άμις, του Σύγκεται Φόρβο, του Σιμών Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού, που και τη μνήμη επιτελούν και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Και πρόσδεκτον ποιήσαν την δέη Σιμών Δόξη με την άφηση παραπτωμάτων ημών. Σκέφασαν οι βάσκοι, σκέφασαν οι βάσκοι, απολύτως αφημών, πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσαν οι βάσκοι, ζωή κυριελέσαν οι βάσκοι,
και σώσαντος πιχάσιμον, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Γι' αυτό έχει σημασία αυτό το μήνυμα από αυτή τη γωνιά της γης της Μικρασίας, αυτής της γωνιάς της Αγιασμένης, όπου θέλησε ο Άγιος Νικόλαος μετά περίπου 80 χρόνια να ξανακουστούν οι χαιρετισμοί κάτω από αυτό το θόλο, επαναλαμβάνω, τον Αγιασμένο. Γι' αυτό ευχαριστούμε και εσάς που μας ακολουθήσατε, αλλά και όλους τους πιστούς που έκαναν μια πραγματικά μεγάλη θυσία να ξεκινήσουν από την πόλη, από την Αθήνα, από τη Ρόδο, από το Καστελόριζο, για να είναι όλοι μαζί, για να είμαστε όλοι μαζί απόψε κάτω από τις πτέρυγες και τους θόλους του Αγίου Νικολάου, του Θαυματουργού, του Επισκόπου, του κατεαυτού Επισκόπου, επιτρέψτε μου να πω, και του κατόχου μου Αγίου Νικολάου, επαναλαμβάνω, των μύρων της οικίας. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να έχετε την υπομονή να μας παρακολουθήσετε ακόμα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αθέ και σκήνωσον η καθάριση μας ότι πάση κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, εις πολλά έτη Άγιοι Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αθίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σε αυτήν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου ευωγεινώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ευγείησα, όπως αν διδιωτήσαν τις λόγεις σου και νυχτήσεις εν το κρίνεστε. Η δουβάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσης έμειν υπηρού. Η δουβάρ αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλώσάσμα. Ραντίης με ισόχο και καθαριστήσω, πλημής με και υπέρ ποιόν αλευκανθήσω. Ακουτίζει μια αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον.
Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ας επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεις. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέρσον. Εσχύν θύτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήσωσαν εις τα οπίσω και κατεσχύν θύτωσαν οι βουλωμενοί μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι οι λεγοντές μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοηθησόν. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωτήσεται ενώπιόν σου πάση ζώνη. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου, εκαθίσε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνα και η κηδεία σε νεπέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αυτιά μου, εμερέθησα εν πάση της έννοια, εν τη ύμανη των χειρών και των ελέγχων. Διαπέτασα προς έτας γύρας μου, η ψυχή μου ως δι' αμυρώσει. Ταχύ εις άνθρωσόν μου, Κύριε, εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου παιδού και ομοιονίστον εμείς καταλαβαίνουν την πλάτη. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το αιώθυγο και τη σύγχυσα. Γνώρισον οι κυριωδόν εν υπορέψουν ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούν εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέχουγον. Δίδαξον με τσουπή το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είναι. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρθον. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσης είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μικρή τάφτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιφτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, θεσμών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο.
των ημάς τους ανθρώπους και για την πρωτεία σοφία, κατεθόμενε των ουρανών και σας αποθέντα εκπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέν και Ανατροπίσαντα. Σταυροθέντα περιπεριμών επί Ποντίου Πιλάτου και Παρχόντα και Ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεθόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του Θεέως. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των Σοφιών, το του Πατρός και Προώνων, το Συμπατηρίο συγχωσιούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσα διά των Πρωτετών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς. Μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουγήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε Πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και ασογηθόμενος θα αυτής τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε Πνεύματος και λόγον ερεύσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με Πέδρος πανηγυρίζω και ασογηθόμενος το αυτής τα θαύματα. Αγία Θεότα και σώσον ημάς Χριστού βιβλών εψυχώνες φραγισμένης η πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος ανιζεόμενος επεφώνηση χαίρε χαράς δοκίω διείς της προμήτωρος αραληθήσετε και Αγία Θεότο και σώσον ημάς αδάν επανόρθωσης χαίρε Παρθένε Θεόν υφέ του Άδου η νεκρώσης χαίρε πάντα Παλάτιο του μόνου βασιλέως χαίρε τρόνε πύρινε του Παλτοκράτορος. Σάξα Κύριε Υιό και Αγίο Πνεύματι πρώτον το αμάραντο χαίρε ημών υπλαστήσασα το μήλον το έγκοσμο χαίρε υπέξαξα το σκάτιο του πάντων βασιλέως χαίρε απειλόγαμε ως μου διάσασμα. Γιατί θεαρή και εις τους αιώνας των αιώνων αγμή αγνίας της αύρισμαν χαίρε δίησε του πτώματος ημών εξανέστημε χαίρε η δείπνον κρίνον δεσποίνα εις τους ευωδιάζον θυμία μα εκοσμόν μύρον πολιτιμόν. Ως ύμνον λόγους Θεοτόκε που ζώσα και άθωνος ψυχή θείασον συγκροτήσαντα πνευματικός στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνου δόξης αξίωσον. Σους υπνολόγους Θεοτόκε ως όσα και άθωνος πηγή θείασον συγκροτήσαντα
οίκος στερέωσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνον δόξης αξίωσον. Θεία Θεοτόκ και σώσον ημάς στα κοινή βλαστήσασα των Θείων ως χώρα ανήρωτος αφός χαίρεψη και τράπεζα αν ζωής χωρίσασα χαίρε του ζώντος υδατός πηγή αγένοντος δεσποινά. Αγία Θεότα και σώσον ημάς δαμάλι θορμόσον ιδεκούσα το θάμωμον χαίρε της πίστης χαίρε αμασκήσασα Θεού αμνών των μέρων μα κόσμου πάντως τα πτέσματα χαίρε θερμόνιας Κύριο. Φώτος κατοικητήριον τέλετος λύσασα και του ζωφόδης δαίμονας ολοτελώς εκπληρώσασα. Γενικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαίρε πολυμόνη ημών ο Yeah.
σε τη βλέξα σαν το κόσμο, αγύρω πρόκον στέφανο, ανυμνολογούμεν χέρεσι παρθένε κραυγάζοντες, το φυλακτήριο πάντων και χαρά. Τον προφητόν περί
και σώσον ημάς. Εξ σου Υιός ως απέσταξε, πόλη θεία συνήθωσα, ο δεμόμενσι. Και ο όκος ο έγκροσος, ο γεδεός παρθένε του Θεοτόκε.
σου της χαράς, με φορτή και νόμενη της αηδίου, Χριστέ ημάς πειρασμού. Βαρβάρη της αλώσεως και ψάξης άλλης πηγής, δια πλήθος χωρί παραπτώσεων, επί ούσης φρωτής αμαρτάνουσι. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, όπτης φωτισμός ημών και βεβαίωσης, όπτεν πόμεση χαίρεν άστρων αδίκων, εις άγων κόσμο των μέγα ηλίων, χαίρεν δεν ανοίξασα την κεκλεισμένη αγνή, χαίστηκε πυρήνε εις άγουσα, εις νυάνων ζωή προανθρώπινο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στόμενε λαός, οίκο Θεού ημών και εκοίσον με, χαίρε κόσμου δέσποινα, χαίρε Μαρία Κυρία πάντων ημών, χαίρε ημών η άμωμος εν γυναίξη και καλή, χαίρε σχέμος μύρον το ακένωτο, έπεισε και νοθένης δεξάμενος. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπερίστερα ή τον ελεήμονα αποτίσασα, χαίρε Άγι Πάρθενε, ως Υιόν πάντων, χαίρε το καθήμα. Αμαρτίας ημών πάσας παραβλέπονι, εις τούτο έπονε κρίτσο κούσαξε, την εκκληπή σας φόρωσε, η οφορή σας πήραμε. Thank you.
Εκτίστην εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτοί βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου λυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στορχή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους εν αυτό βώντας. Αλληλούια! Κάτω και τον άνω δόλος απήν, ο απρεγρήγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δεν τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολήπτο, ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίως ήρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάκιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείσαι λύθη παράβασης, χαίρε δι' συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Εν ανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γαρός Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν
συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια! Σιγάρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχίων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυταπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Και καύχημα, χαίρε των Πενήτων ο πλούτος ο άσυλος, χαίρε ρίστα ταχυνότητα των Πενήτων συμφορές, χαίρε πάντων των κλειδώνων ο αχήμαστος λιμήν, χαίρε ελπής των εισέ θαρούντων, χαίρε λιμήν του βίου πλωτήριον, χαίρε προστάτα πάντων ημών θερμότατε. Των θαυμάτων των αμέτρων τα πλήθη, πατρίς ηθρεψαμένη σε Πάτερ, και απαύστος ημνή των Θεών, η μοιραίων χώρα θησαυρών μέγασε και τείχος οχυρότατον, πλουτούσα και πιστός φώσα, αλληλούια. Κακία,
Χαίρε διούκεν ορχείτε καρδία, χαίρε προστάτα πάντων ημών θερμότατε. Μα Πάτερ Παναΐζημε, όφθη εσύ, αγγελοθέατος όψης, από μόνης γαρ θέας υψηλής θεραπείας πολύ των παθών έτυχων, η μόνη κατά πάροδον ειδόντες, σε πιστός υμνούμεν. Αλληλούια! Δέσποτα συγχώρησον τα ανομία ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένα και του ονόματό σου. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήντο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήντο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τετκούσαν κοινώντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον δέσποτα Άγιε. Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού επί μας και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποθύσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα.
ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμαυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ρατσιμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά σου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαγμίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την έκρη παρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σεις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει ποιν δέσποτα προσύπνουν απιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάγκαιόδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον ουν σόφρον λογισμών καρδίαν ύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Εσυχάσιμον, η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ. Πάσαν ελπίδα μου είσαι αναγκή, μήτυρ του Θεού, φυλαξόν με. Ειρήνη πάση το πνεύμα Χριστού. 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 Ειρήνη πάση το πνεύμα Χριστού.
δυνάμει του Τιμού και Ζωτίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αγγελών δυνάμων ονομάζουν, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτίστου του Ιωάννη, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Λίων της Λυπίας και Καλλινικού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης, του Οσίου και Θεόφορων Πατέρων ημών Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του Πόντου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστίνων, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ, πάσης του Χριστού ημών Ορθόδου, των Πολιτών των Πολιτών, υπέρ των μισχούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των διακονούντων και ελεούντων ημίν, υπέρ των εμπειλαμένων ημίν της αναξής έρχης υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς του Λιόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, εξόμεθα και υπέρ ψώφους, υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδικημένων, των εμφάλαιο εξεγορκημένων και απανταχού αυθορών, είπαμε και υπέρ αυτών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, αυτούς μακαρίσαι ημάς, δε λέησαι και σώσ, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώ πρώτα τον Θεό και στη συνέχεια όλους εσάς που έδωσε ο καλός Θεός και ο Άγιος Νικόλαος να είμαστε τόσοι πολλοί απόψε εδώ μέσα, ώστε θα μας ζήλευε και η καλύτερη κοινότητα στην πόλη μας. Γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που μας αξίωσε ο Θεός ύστερα από τόσα χρόνια να βρεθούμε επί το αυτό για να ψάλουμε τους τρίτους χαιρετισμούς της Θεοτόκου μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Δεύτερο, και στη συνέχεια καλώς βρεθήκαμε και πάλι στα μοίρα μας. Βλέπετε, φίλοι μου ορθόδοξοι και ομόδοξοι χριστιανοί, ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να αλλάζει τακτικά αποφάσεις. Το είπε και το έκαμε, θα λέγαμε στην Καθομιλουμένη. Άλλωστε, και να θέλε στην προκείμενη περίπτωση, δεν θα τον άφηνε η μητέρα του και η μητέρα μας Παναγιά, γιατί και εκείνη με το δίκιο της ήθελε να την υμνήσουμε και να την προσκυνήσουμε μια φορά ύστερα από τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησιά του Αγίου Νικολάου του καθεδρικού τούτου ναού των Μύρων. Και μαζί με αυτό, η καλύτερα εξαιτίας τούτου, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε Άγιε Νικόλαε και Μητέρα μας Παναγία και Μεγαλοδύναμε Θεέ που κάματε πραγματικότητες στα όνειρά μας. Σας ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, από καρδιάς για τα συχνά πια πισωγυρίσματά μας στα πεφυλημένα μοίρα. Σημειώστε το σας παρακαλώ αυτό και υπογραμμίστε το. Ναι, με τον ενθουσιασμό μας και την καλοσύνη σου Άγιε Νικόλαε μας έφερες και πάλι όλους μας τόσους πολλούς, επαναλαμβάνω, και πάλι στην αγκαλιά της χαράς σου. Αλλά μου φαίνεται ότι και κάτι ακόμα μας ψιθυρίζει στο αυτή απόψε, Πανάγιε, στο στέκι σου. Ό,τι και να σας πούν για μίση ανάμεσά σας οι άνθρωποι, να ξέρετε πως είναι όλα ψέματα. Γιατί όσο κι αν ξέρεις πολύ καλά ότι η κακία των ανθρώπων είναι δυνατή και ποτέ δεν πρόκειται να μας αφήσει ήσυχους, άλλο τόσο επίσης γνωρίζεις και μας διαβεβαιώνεις ότι για να πολεμηθεί θέλει πολύ, μα πολύ υπομονή και επιμονή. Μέσα λοιπόν στο θαύμα σου Τρισάγια Νικόλαε σήμερα, για πολλωστή φορά μέσα σε λίγους μήνες, η αγιασμένη αυτή γωνιά του Νότου είναι ντυμένη στα γιορτινά της με την πίστη την Αγία, αφού αφαιρέσαμε τα σκοτεινά ρούχα της ψυχής μας και τα σκοτεινά επίσης ρούχα της εγκατάλειψής σου και της λησμοσύνης σου
για να αλληλοαγκαλιαστούμε και πάλι Άγιος του Θεού και των έργων Του και πιστοί προσκυνητές της Παναγίας και λάτρης του Αγίου Νικολάου με τους γιορτινούς ψαλμούς της τρίτης τάσης των χαιρετισμών της Μάνας Παναγιάς, χωρίς να αφήσουμε ασημείωτη την απορία αλλά και την ικανοποίησή μας για τους ευρεθέντες ανέκδοτους οίκους και τα κοντάκια που ακούσατε πριν λίγο του Αγίου Νικολάου, που για πρώτη φορά εμείς ακούσαμε όλοι μαζί απόψε εδώ μέσα. Όλοι δε τούτοι αδελφοί μου, η πνευματική χαρά και φροσύνη είναι αναμφισβήτητη και την αισθανόμαστε όταν σκεπτόμαστε και περιεργαζόμαστε το χώρο τούτο, που είναι σαν να επισκεπτόμαστε κάτι το διαφορετικό. Αυτό που θα έλεγε κανείς διαφορετικό, επιτρέψτε μας εμείς να το χαρακτηρίσουμε σαν Άγιο και Μακάριο. Με αυτές τις διαθέσεις για τον τόπο αυτό, επιτρέψτε μου να σας πούμε ότι προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε το στέκι που είδατε ίσως οι περισσότεροι σας προλίγου για περαιτέρω δουλειά και κατά Χριστό και Άγιο Νικόλαο έργο, γιατί όπως είναι αδιανόητο να σκεφτείς ψάρι χωρίς θάλασσα και αλμυρό νερό, έτσι είναι αδιανόητο να σκεφτείς και Μητροπολίτη Μύρων χωρίς τα μοίρα. Άλλωστε είναι επίσης αδιανόητο να σκεφτεί κανείς και νότια παράλια εδώ που βρισκόμαστε και φιλοξενούμαστε χωρίς μοίρα και χωρίς θαυματουργό Άγιο Νικόλαο. Αυτό το κατεξοχή αποψεσινό γεγονός, το να μας αξιώσει ο Θεός, η Παναγία και ο Θαλασσίτης Άγιος να κάνουμε βραδινή κυριολεκτικά χαρά τους τρίτους χαιρετισμούς εδώ μέσα τόσο κατανυκτικά, θέλω πραγματικά να το συνειδητοποιήσετε πολύ καλά για να το μεταφέρετε και να το πάρετε σε όλη του τη χάρη και την έκταση σαν χάρη του Αγίου Νικολάου των Μοίρων και της Παναγίας των τρίτων χαιρετισμών της, και να τα έχετε όλα μαζί φυλαχτά για όλη σας τη ζωή γέννητο. Την ωραιότητα. Την ωραιότητα. Πολίτη και λέει και τα δικά σας ακόμα περισσότερα. Την ωραιότητα. Yeah.
των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Και πόλου Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Δεν σας λέγω ακόμα καληνύχτα, γιατί θα φιλήσετε το εικόνισμα της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου με προσοχή, μην τυχόν και μας το ρίξετε, διότι είναι αρκετά ακριβό και καλό δώρο του Αγίου Νικολάου από μια χριστιανή. Θα έρθείτε από μένα, περάστε να σας ευλογήσω, να πάρετε συγχώρηση και για όσους θα φύγουν, καλό ταξίδι και καλή αντάμωση την Κυριακή του Θωμά εδώ. Το επαναλαμβάνω. Νομίζω αξίζει να κάνετε τη θυσία. Και οι υπόλοιποι που δεν θα φύγουν, νομίζω θα συναισθιάσουμε απόψε όλοι μαζί σε ένα άλλο στέκι φιλικό. Δεν λέμε λοιπόν καληνύχτα, φυλάτε τα εικονίσματα, παίρνετε συγχώρηση από μένα και στην ευχή του Θεού. Thank you.
καληνυχτήσω και σας πω ένα ακόμα ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Έχω την παράκληση από μέρος του Σαΐδ. Επειδή δεν το βοηθεί η γλώσσα, με παρακάλεσε να σας πω ότι βοήθειά μας το προσκύνημα σήμερα και εάν ευχαριστηθήκαμε από την εξυπηρέτησή τους γενικά, αλλά και δει απόψε, θεωρούν τον εαυτό τους ευτυχισμένο μαζί μας. Ο Σαΐδ και η παρέα του, τα αδέρφια του και όλα τα υπάρχοντά τους λένε ότι μην ξεχνάτε ότι στα μοίρα υπάρχουμε κι εμείς και έχουμε όλη τη διάθεση να εξυπηρετούμε. Όσον αφορά εμένα, σας ασπάζουμε όλους με πολύ αγάπη, εκτίμηση και πολλές ευχαριστίες όλους αδερφούς και αδερφές και σας εύχομαι ένα καλό ταξίδι και καλή αντάμωση πάλι την Κυριακή του Θωμά. Εγώ λίγο πολύ σας έκοψε το μάτι μου. Όποιος δεν φέρει τον εαυτό του είναι τιμωρημένος τουλάχιστον να φέρει δύο άλλους. Ο Αντώνης είναι μόνιμος πάντως. Αλλά εάν τυχόν και έχετε την τύχη και την ευκαιρία να έρθετε, θα μπορούμε να πιούμε οπωσδήποτε, αν όχι καφέ κρύο, αλλά ένα νερό στο καινούριο σπίτι, το οποίο ήδη σε μια εβδομάδα θα έχει και παράθυρα και ασφαλείας μεταλλική πόρτα. Σήμερα, με την ευλογία του Θεού και την κατανόηση κάποιας διευθύντριας με την οποία συνεργαζόμαστε στην πόλη, δώσαμε την τρίτη και μεγάλη δόση, είμαι στα ευτυχής και εγώ και ο Θόδωρος, που μπορέσαμε και το κάναμε, και ευχόμαστε ότι εντός των ημερών και οι Κρήτες θα ενεργοποιηθούν και οι Καλύμια αλλά και οι δύο Αμερικάνοι, ούτως ώστε να περάσουμε αστραπιαία στην επίπλωση για να μην καθυστερούμε τον Πατριάρχη να μας κάνει τα εγγένεια. Και οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες το υπολογίζουμε, αυτό που δώσαμε σήμερα. Να μεταφερθεί. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πράγματι όλους. Εύχομαι όλη την ευλογία του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας μαζί σας και στα σπίτια σας και ο Θεός θα σας το δώσει, τίποτα άλλο.
ο ναός ούτος, επωνομαζομένη Ευαγγελίστρια, η Γέρθη, το 1861, έτος, κατά μήνα Νοέμβριο, υποδαπάνης και συνδρομής πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, μύστηρη κύριε. Αυτό. Και έχει και τον μπλε χρώμα, το χαρακτηριστικό του. Με τα πνευμάτων δικαιώνται τελειωμένων, τα ψυχά στον δούλο σου σώτερα να βαψοφυλάτων, αυτός της μακαρίας ζωή, την παρουσία φιλάνθρωπη. Στην κατάσταση. Κύριε, όπου πάντησε Άγιε, ίσω ένα πάμε τον άνοσα για τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνο υπάρχει αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της Υιού Θεού, σημαίνω κατά βάση σάδι και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα σφυχά στον δούλο στο σώτερο ανάβα. Και νυν και αή και σώμα να σώμα νυν. Ήμι μόνο αιώνη και πάνε. Και άχραντος παρθένος η θένα φρός σου σφύσασα. Πρέσβε το λέει θήνε και συγχώρια την πάνε. Έτσι, σφυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, δε μεθά σου επάκουσουν και λέει σου. Έτι δε άμεθα υπέρ μακαρίας μήνους και ονείων απαύσεως των ψυχών. Των προκεκριμένων δούλων του Θεού, Δανίλ προσκυνητού και Κατερίνης και πάντων, τον ενθάδε ευσεβώς και επελπή αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ του συγχωρηθήν από τις πάμπλη με ελμικούς ιών και ακούσι. Όδος Κύριος ο Θεός τάξη τα ψυχάς αυτών εν θα ειδίκαι να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό τα θάνατο Βασιλεί και Θεό ημών της όνθα του Κυρίου Δεϊθώμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός των θάνατων καταπατήσεις των διάολων και τα οργήσεις και ζωήν των κόσμων στα δερσάμες αυτός Κύριε να προσφύγετος ψυχάς των κεκειμένων δούλων σου, Δανιήλ προσκυνητού και Κατερίνης και πάντων των ενθάδε ψυχώς και πελθεί αναστάσεις ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών χριστιανών ορθοδόξων και τάξων αυτός εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω μάρτυμα το παραυτό λόγω έργο η διανία ο αγαθό και φιλάνθρωπο θεό συγχώρησε ότι και εσύ είναι άνθρωπο, ο ζήσει επί τη γη και έχω αμαρτήσει εσύ, αρμόνο κύριε. Εκτό αμαρτία υπάρχει εσύ δικαιοσύνη, σε δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο αλήθεια. Το κυρίου δεϊθάμε, κύριε Λέζον, κύριε, ότι εσύ ανάσταση, ζωή και η μακαρία να πέφτει τον κείμενο δούλου σου. Δανιήλ προσκυνητού και Κατερίνη και πάντων των αδελφών ημών των ενθάδε ψευγό και πελθεί αναστάση ζωή σε ένα κείμενο πατέρων και αδελφών ημών χριστιανών ορθοδόξων. Χριστέ, Θεό, είμαι και συνδόξα να πέμψουν τον Άρχο Πατρί και το Παναγίο και Αγαθαγή, ο οποίο πνεύμα την ίνκια έγκυο στον αιώνα στον αιώνα. Δόξα σε ο Θεό, ελπίζω να δόξα σε ο και νεκρών και ζώντων. Την εξουσία να έχουν όσο θα είναι βασιλεύσει και δεσπό και αναστάσσα εκ νεκρών Χριστό, ο αληθινό Θεό, είμαι τε πρεσβείε Παναχρόνια και Παναμομαγίε από το Μητρό τη Ευαγγελιστρία. Τον Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισακ και Ιακώβ, το Αγίων δόξων τετραημία του φίλου του Χριστού Λαζάρ και πάντων των Αγίων και τη ψυχά των εξημώμητων σαν των δούλων αυτού. Δανιήλ προσκυνητού και Κατερίνη και πάντων των ενθάδε ψευό και επελπτή αναστάσεω ζωή σου είναι και κοιμήν πατέρων και αδελφών μου χριστιανών, ορθοδόξων εσκηνή δικαίων τάξεων, κόλπισα βράμα να πάψει και μετά δικαίω συνάρθει σε εμά δελίζει και σώσει αγαθό και φιλάνθρωπο και λέει μου Θεό. Αιωνία η μνήμη μου αξιωμακάριστη και έμνηστη αδελφή μου. Αιωνία η μνήμη μου αξιωμακάριστη και έμνηστη αδελφή μου. Αιωνία η μνήμη μου αξιωμακάριστη και έμνηστη αδελφή μου. Αυτό μακαρίστη εμά δελίζει και σώσει αγαθό και φιλάνθρωπο και λέει μου Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αιωνία τους η μνήμη όλων οι οποίοι μπήκαν και βγήκαν από αυτήν την εκκλησία. Όσοι ευαπτίστησαν, όσοι στεφανώθησαν εδώ και όσοι έγινε η επικύριος ακολουθία και τα ιερά μνημόσυνα και αναπαύονται τώρα τα σώματά τους εδώ γύρω. Κάπου θα είναι, δεν ξέρουμε που ακριβώς ξέρει ο Θεός, αλλά τα πνεύματά τους είναι στον ουρανό εκεί που είναι και τα πνεύματα όλων των πιστών και εν μετανία μετελθόντων πατέρων και αδελφών ημών. Είναι συγκινητικό βέβαια ότι βρισκόμεθα έξω από την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια, όπως το δείχνει και η επίγραφη, ευτυχώς που δεν τη χαλάσανε, που την έκαμε τα χέρια αδελφών και συμπατριωτών μας, στο στυλ που είναι η εκκλησία εδώ στα Δωδεκάνησα, ιδίως το χοχλάκι, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό, και δείχνει τη συνέχεια της παραδόσεως των νησιών μας και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων, η οποία παράδοση φτάνει μέχρι κάτω τα Μοίρα, την Ατάλεια, τη Σελεύκια, την Μερσίνα, την Ταρσό, την Κύπρο, απέναντι παντού η ίδια παράδοση, η ίδια εκκλησία, δοκιμαζομένη
μαρτυρούσα και μαρτυρική πάντοτε και εύτεκνος και καλύτεκνος αναδεικνύουσα πάντοτε σε κάθε καιρό και σε κάθε εποχή Αγίος Μάρτυρας και Οσίος και Ασκητάς και Δικαίους και Ιεράρχας. Οι ευχές όλων να είναι μαζί μας και ιδιαιτέρως της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας. Και επειδή μέσα ίσως είναι δύσκολο να ψάλουμε και είναι ο ναός της Ευαγγελιστής, ας πούμε απ' έξω το απολυτήκη όρες. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται διό και ημείς. Τι Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Ευαγγελίζω η χαράν μεγάλη, εν είτε ουρανή Θεού την δόξα, ως εμψύχο Θεού κυβότο. Ψαβέτο μηδαμός χειραμήτων, χίλιδε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως, φωνήν του αγγέλου αναμελπώντος, εν αγαλίας ιβοάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω, πατήσας και σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Άλλωστε το το να βγάζουμε τα υποδήματα και να μπαίνουμε μέσα που το έχουν οι μουσουλμάνοι δεν είναι δικό εκεί τους παράδοση, είναι δική μας, από εμάς το πήραν. Ο ιδρυτής αυτής της θρησκείας που ήταν καμιλοδηγός και έκανε εμπόριο μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μέκας, στο δρόμο στα μισά σταματούσε στο Σινά, το μοναστήρι το δικό μας, και από εκεί έμαθε ό,τι καλά πράγματα να φέρει αυτή η θρησκεία, τα πήρε από εκεί. Κάτι που πήρε από εκεί είναι που έβλεπε τους πατέρες να μπαίνουν ανυπόδητοι στη μονή της Αγίας Βάτου, εκεί που ο Μωυσής είδε τη Βάτο, τη φλεγωμένη και μη κοιωμένη, και από σεβασμό πως άκουσε ο Μωυσής τη φωνή του Θεού που του είπε λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος που στέκεσαι είναι Άγιος. Και έκτοτε οι πατέρες μέχρι σήμερα στο Σινά που μπαίνουν στο εκκλησάκι της Αγίας Βάτου που είναι πίσω από τη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Χριστίνας μπαίνουν ανυπόδητοι. Και εγώ που λειτουργήσα εκεί μια φορά χωρίς παπούτσι. Άρα λοιπόν είναι δική μας παράδοση. Και ορισμένα πράγματα που λέμε ακόμη χθες, τα μοίρα, η νηστεία τους που κάνουν που είναι όλη μέρα νηστική και πρώτη νύχτα. Είναι από την Ενάτη, οι Ενάτες που γίνονται στα μοναστήρια που μένει κανείς δυστυχώς μέχρι την ώρα του Εσπερίνου. Εκεί είναι περίπου εκεί μέχρι τις 5 μένουν νηστικοί. Βέβαια το βράδυ μετά τα τρώνε όλα ό,τι μπορούν να έχουν. Πάλι στο άλλο άκρο. Αλλά θέλω να πω ότι και την νηστεία τους την πήραν από εκεί και κάτι κομπολάγια που έχουν και προσεύχονται είναι το κομποσχήνι το δικό μας. Και οι μετάνοιες που κάνουν, που γονατίζουν και κάνουν μετάνοιες είναι από το μοναστήρι πάλι του Σινά. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν πάρει από εμάς. Οι άνθρωποι βέβαια δεν ξέρουν, δεν έχουν γεννηθεί χριστιανοί και ο Θεός θα τους κρίνει ανάλογα με αυτά που ξέρουν. Εμείς όμως που έχουμε το πλήρωμα της αλήθειας, σαν χριστιανοί, κάνουμε το λίγο, άνοιξε το κορδόνι. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το κορδόνι, λάσκαρε το κορδόνι. Εντάξει, εντάξει. Και πού κάτω, να το κάνουμε. Εντάξει. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να είναι η ζωή μας φως. Όχι αυτή να είναι τόσο σεμνή και τόσο ταπεινή και μην είμαστε όλοι.
Επειδή ο Θεός επέτρεψε και πιάσαμε δύο δραχμές στα χέρια μας, αντί να το δοξολογούμε και να τα χρησιμοποιούμε όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, όλα στη σπατάλη και στην επίδειξη. Τώρα μπαίνουμε δίθεν σε τζαμία, αλλά είμαστε σε μια ωραία εκκλησία, δικιά μας, τον πατέρα μας, τον Ορκαλισία, τον Στελοριζιό, και αυτό το χωμπλάκι που δουλεύει και οι πόρτες και όλα αυτά η διαρρύθμιση, σαν να μην έπαψε ποτέ να είναι εκκλησία. Αλλά δεν έπαψε βέβαια, υπάρχουν εδώ τα πνεύματα όλων που είναι χαμένα εδώ και προσεύχονται και το παντός και χάρισε στον Αγίο μας. Εδώ που κρεμούσαν το θυμιατό είναι ακόμα καπνισμένο μέσα. Το θυμιατό. Ακόμα φαίνεται η μαυρίλα. Εδώ ήταν προσκομιδή φυσικά. Πολύ ψηλά είναι, κάτι λείπει από κάτω. Θα είχε πάτωμα το οποίο το βγάλανε αυτοί για δικούς τους λόγους. Και εδώ ήταν η προσκομιδή και εδώ το χωνευτήριο. Εάν εδώ σκάψουμε στη γωνία θα βρούμε την τρύπα που πάει το νερό κάτω. Για σκεφτείτε τι σημαίνει ο παππούς του πατρό του Δανίλη να είναι εδώ θαμμένος. Δεν είναι και λίγο πρόβλημα.